Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Οι αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως». Διαβάζουμε από τη σελίδα 526 από το βιβλίο των Ψαλμών και τον Ψαλμό Λάμπτα Β, 32 ψαλμός. Ψαλμός Λάμπτα Β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρέθη παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέρα. Επειδή ημέρα και νύχτα ευαρύνθην ηχείρους επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου, και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο, πας όσιος θέλει προσεύχεστε προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως, εν καιρό, εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δε θέλουν συνεγγίζεις αυτών. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως, αγαλία συλλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει και πισέ θελείστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος, στα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει εισέ. Πολλές οι μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον, αγάλεστε δίκαιοι, αλλά αλλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, και είναι γεγραμμένο, γι' αυτό και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, ότι εις πολλά πτεωμένα πάντες, ακόμη ότι πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Είναι δηλαδή βέβαιον, γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης μας το λέει πάρα πολύ καθαρά, εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Αν αδελφοί, σε αδελφούς απευθύνεται, σε χριστιανούς απευθύνεται, είπομεν ότι αμαρτία δεν έχομεν και τον εαυτό μας πλανάμε, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και η αλήθεια του Θεού δεν είναι μέσα μας. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, η αυτοδικαίωση. Και γιατί είναι τόσο σοβαρό η κρίση και κατάκριση της αμαρτίας του άλλου. Και, γι' αυτό, και γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, μη βλέπεις το ξυλάριον του αδερφού σου, εσύ έχεις ένα δοκό μεγάλο, τον οποίο δεν τον βλέπεις. Γι' αυτό φρόντισε να βγάλεις το δοκάρι, να βλέπεις καθαρά, και τότε βόηθα και τον αδελφό σου να του βγάλεις το ξυλάριον. Το επαναλαμβάνω όμως αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό εάν είμαστε προσεκτικοί την ώρα της προσευχής στην παρουσία του Θεού ή την ώρα της κοινωνίας μεταλλήλων στην παρουσία του Θεού ή την ώρα της κλάσης του άρτου στην παρουσία του Θεού ή την ώρα της διδαχής των Αποστόλων στην παρουσία του Θεού. Ιδιαίτερα δηλαδή όταν είμαστε στην Εκκλησία προσκαρτερούντες τον Κύριον ή όταν είμαστε στο σπίτι μας πάλι προσκαρτερούντες τον Κύριον, πόσο σοβαρό είναι να μην πέσουμε στην παγίδα της αυτοδικαίωσης κρίνοντας και κατακρίνοντας τους άλλους, ομολογώντας δηλαδή έτσι χωρίς να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι μας λέει, θεωρείτε αλλήλους τον άλλον, ο ένας τον άλλον υπερέχοντες. Εάν βλέπεις τον άλλον υπερέχοντα, γιατί? Γιατί η αμαρτία του είναι πολύ μικρότερη από τη δική σου. Γιατί η ευλογία του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική σου.
γιατί εν πάση περιπτώσει είναι παιδί Θεού. Τότε γλιτώνεις από την ταλαιπωρία της αυτοδικαίωσης. Γλιτώνεις από την ταλαιπωρία της κατάκρισης. Έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στη ζωή μας η αυτοδικαίωση και η κατάκριση. Πολύ σοβαρές συνέπειες, και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, να καταλάβουμε την αιτία των σοβαρών συνεπειών που βιώνουμε, επειδή δεν έχουμε κατανοήσει αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Εάν είπομεν ότι εμείς αμαρτίαν δεν έχομεν, και πιο αναλυτικά, δεν είμαι σαν και αυτόν, σαν και εκείνον, σαν τον άλλον. Τότε και λέμε ψέματα στον εαυτό μας, αλλά το πιο σοβαρό, η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Ξέρετε τι θα πει η αλήθεια δεν είναι μέσα μας? Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι μέσα μας. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντα δικαιολογεί, πάντα συγχωρεί, πάντα μακροθυμεί. Μοιάζει στο... Ο χριστιανός πάντα μακροθυμεί, πάντα συγχωρεί, γιατί μοιάζει στο Χριστό. Ο Θεός τι είναι? Ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, συγχωρητικός. Δικαιολογεί τους πάντες. Η δικαιολογία δε που ο Χριστός μας αποκάλυψε για τους απόλυτα αμαρτωλούς που τον σταύρωναν ήταν: Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού, τον οποίο πρέπει να μιμούμεθα, αλλά και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μένει η αλήθεια που είναι ο Χριστός μέσα μας. Μη χάσουμε την παρουσία του Χριστού, την κατοίκηση του Χριστού μέσα μας, θεωρούντας τον εαυτό μας καλύτερο από τον άλλον. Ποτέ, αδελφοί, μην επιτρέψεις στον εαυτό σου, στην καρδιά σου να σε πλανήσει, γιατί αυτούς πλανόμεν, ότι είσαι καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον. Δεν είσαι. Και αν είμαστε εδώ, να το πω πιο προσωπικά, δεν είμαι καλύτερος από κανένα σας. Και αν είμαι εδώ, είναι χάρις Θεού. Χάρη έκανε ο Θεός και είμαι σήμερα εδώ. Αν δεν έκανε χάρη ο Θεός, δεν ξέρω και εγώ που θα ήμουνα. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Και κοιτάξτε να δείτε παρακάτω τις συνέπειες. Λέει ο Λόγος του Θεού: μακάριος είναι εκείνος το οποίο συνεχωρείται παράβαση. Για να συγχωρεθεί η παράβαση πρέπει να την αναγνωρίσεις. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είμαι σε παράβαση κρίνοντας και κατακρίνοντας και δεν το έχω καταλάβει. Και μένει η παράβαση μέσα μου. Και δεν είμαι μακάριος ενώπιον του Θεού. Μακάριος είναι εκείνος του οποίου η αμαρτία που υπάρχει μετά βεβαιότητος, η παράβαση που υπάρχει μετά βεβαιότητος, που η αμαρτία εσκεπάστη. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει την ανομία του, που υπάρχει όμως, και παράβαση υπάρχει στη ζωή σου και στη ζωή μου, και αμαρτία υπάρχει και ανομία υπάρχει και μερικές φορές και δόλος. Και η χειρότερη κατάσταση παράβασης, αμαρτίας, ανομίας και δόλου είναι ότι όταν δεν καταλαβαίνουμε το λάθος μας. Δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε παράβαση, δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε ανομία, δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε αμαρτία, δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε δόλο στο πνεύμα μας. Γιατί αν δεν το καταλάβεις, τότε και πώς θα το διορθώσεις? Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο είναι ανάγκη
στην προσωπική μας ζωή, διαχειριζόμενοι την πολυειδή χάρη του Θεού και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, είναι να καταλάβω ότι σε πολλά φταίω. Να καταλάβω ότι ήμαρτον και στερούμε τις δόξεις του Θεού. Άρα το πρώτο βήμα είναι φανέρωσέ μου Κύριε τα λάθη μου. Φανέρωσέ μου Κύριε τις αμαρτίες μου. Δίδαξέ με Κύριε. Οδήγησέ με. Όχι διόρθωσέ με, έπεται η διόρθωσης. Πρώτα πρώτα προηγείται να μας φανερώσει ο Θεός για να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Να μας φανερώσει αυτά που δεν είναι ευάρεστα και ζούμε στη ζωή μας, για να μπορέσουμε με τη χάρη Του και τη βοήθειά Του και τη δύναμή Του να τα διορθώσουμε. Όταν πηγαίνουμε όμως στην προσευχή μας, στην παρουσία του Θεού, αυτοδικαιωμένοι ή φέρνοντας τις αμαρτίες τις οποίες εμείς αναγνωρίζουμε ότι κάναμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις αμαρτίες που δεν έχουμε καταλάβει ότι κάναμε, τότε εκεί αναγκάζεται ο Θεός και επεμβαίνει στη ζωή μας επώδυνα, για να μας φέρει στην θέση να πούμε Κύριε γιατί, τι είναι αυτό που βλέπεις και δεν βλέπω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αδερφοί αγαπητοί, να ρωτήσουμε το Θεό και να ρωτάμε το Θεό όχι μόνο για την αμαρτία μας αλλά εν γέννη για τη ζωή μας. Τι είναι αυτό που βλέπεις εσύ και δεν το βλέπω εγώ? Υπάρχει πολλά, πάρα πολλά γεγονότα στη ζωή σου, καταστάσεις στη ζωή σου που υπάρχουν, τρώνε ή χάνονται σαν ευκαιρίες που δεν τα βλέπεις. Ξέρεις τι θα πει να σου φέρνει ο Θεός την ευλογία μέσα στη ζωή σου και εσύ να μην την καταλάβεις και να περάσει, να φύγει? Ξέρεις τι θα πει να εκλέγεις εσύ την αμαρτία μέσα στη ζωή σου και να μην την καταλάβεις και να σε κατατρώγει σαν γάγκρενα? Να σας πω κάτι, κανένας δεν αγαπάει την κόλαση. Αναγεννημένος αδελφός μας χριστιανός. Πολλοί όμως θα πάνε. Και ποια είναι η κυρίαρχη αιτία? Δεν μετενόησαν. Και ποια είναι η κυρίαρχη αιτία της μη μετάνοιας? Πολλές φορές η άγνοια. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο λαός ο δικός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Δεν έχει γνωρίσει, και μην μας πάει το μυαλό μας μόνο, που είναι και αυτό, μόνο στην ορθοτόμηση και στη διδασκαλία. Είναι σε όλα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε και δεν τα έχουμε γνωρίσει ακόμη, γιατί δεν τα παρατηρήσαμε, δεν τα εξετάσαμε. Δεν τα ερευνήσαμε, δεν τα εξητήσαμε. Χάνεται ο λαός μου από έλλειψη γνώσεως. Ή είναι ζηλωτής χωρίς επίγνωση. Χωρίς να έχει βαθιά γνώση των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένοχος ενώπιον του Θεού από το ζήλο του, τον καλό. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν ρώτησε ή έπαψε να ρωτάει, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ρώτησε τι είναι αυτό Κύριε που βλέπεις εσύ και δεν βλέπω εγώ. Τι είναι αυτό που δεν έχω καταλάβει και το ξέρεις εσύ, εξήγησέ μου το. Αυτή είναι η αφετηρία της ζωής του ευλογημένου χριστιανού. Αυτό λέγεται ταπείνωση. Το αντίθετο λέγεται υπερηφάνεια. Ποια είναι η υπερηφάνεια? Ξέρω εγώ. Ποια είναι η ταπείνωση? Δεν ξέρω τίποτα. Ποια είναι η υπερηφάνεια? Μπορώ εγώ. Ποια είναι η ταπείνωση? Δεν μπορώ τίποτα.
Είναι λοιπόν η αφετηρία στη ζωή μας. Ίσως σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως έπρεπε να ξεκινήσω από αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι η αφετηρία του να διαχειριζόμαστε προς όφελός μας, προς ευλογία μας την πολυειδή χάρη του Θεού. Τι θα πει πολυειδή χάρη του Θεού? Πολλά είδη χάριτος τα οποία περνάνε δίπλα μας και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ξέρεις τι θα πει να περνάει η ευκαιρία της ευλογίας και να μην την πάρεις χαμπάρι? Γιατί έχεις ένα δοκάρι τόσο μεγάλο στο μάτι σου που δεν το έχεις βγάλει ακόμη και δεν βλέπεις καλά? Ή γιατί αντί να παρατηρείς τα χέρια του Θεού που δίνουνε, παρατηρείς τα χέρια των ανθρώπων που αμαρτάνουνε? Αντί να παρατηρείς το στόμα του Κυρίου που λέει αλήθεια, παρατηρείς το στόμα του ανθρώπου που λέει ψέματα. Και για να μην πω ψέματα, που κάνει λάθος. Αυτή είναι η αφετηρία της ευλογημένης ζωής του χριστιανού. Η επίγνωση της προσωπικής του κατάστασης. Της θέσης του ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Με τη βεβαιότητα ότι πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού και ότι εις πολλά πτεώμεν άπατες, που είναι η βεβαιότης της ταπείνωσης. Ξέρεις τι θα πει να πηγαίνω στο Θεό ως ένοχος? Έστω και δεν έχω καταλάβει, και να σας εξομολογηθώ και κάτι προσωπικά. Όσες φορές έχω πάει έτσι, για να μην πω πάντα, γιατί δεν θυμάμαι καλά, τις περισσότερες φορές όμως ο Θεός έρχεται και μου δείχνει λάθη τα οποία ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι τα είχα κάνει εγώ. Και αυτά τα λάθη τρώνε σαν γάγκρινα. Και όταν λέω λάθη εννοώ αμαρτίες, αδικίες, ανομίες. Ξέρεις τι θα πει να αδικείς τον αδελφό σου και να μην το έχεις καταλάβει? Να αδικείς τη γυναίκα σου και να μην το έχεις καταλάβει? Να αδικείς τον πρεσβύτερο και να μην το έχεις καταλάβει? Να αδικείς τον ελάχιστο και να μην έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα? Θυμηθείτε την παραβολή του χρεός του μυρίων ταλάντων που έπιασε και φυλάκισε αυτόν που του χρώσταγε 100 δινάρια και δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν τόσο μεγάλη αμαρτία για αυτόν που επανέφερε όλες του τις αμαρτίες που είχαν συγχωρεθεί επάνω του και τον οδήγησε και στους βασανιστές και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Εν δικαιοσύνη πλήρη απαιτούσε τα οφειλόμενα σε αυτόν. Αν είχε όμως πάει στο Θεό και έλεγε «Κύριε μου χρωστάει, τι να κάνω», ο Κύριος θα του έλεγε «Ας τον άνθρωπο και φύγε». Όσες φορές έχω πάει στο Θεό παραπονούμενος για άνθρωπο, πάντοτε μου τον υψώνει αυτό τον άνθρωπο ο Θεός. «Φύγε, δούλος μου είναι». Άκου. Και εγώ λέω «Με έχει αδικήσει». «Φύγε, δούλος μου είναι». Φύγε, αγαθός είναι. Φύγε, ειλικρινής είναι. Όταν λοιπόν μου λέει δούλος μου, όλα τα άλλα μπορεί να είναι λάθος. Αλλά τι βλέπει ο Χριστός? Το καλό. Όταν μου λέει αγαθός, μπορεί όλα τα άλλα που έχει κάνει εναντίον μου, εις βάρος μου, που τα φέρνω εγώ στο Θεό, να είναι αλήθεια. Αλλά τι βλέπει ο Θεός? Την αγαθοσύνη του. Όταν μου λέει ειλικρινής, μπορεί να έχει κάνει πολλά πράγματα εναντίον μου. Αλλά τι βλέπει ο Θεός? Το αγαθό του. Είναι ειλικρινής στην ειλικρίνειά του. Και έτσι θέλει να βλέπουμε κι εμείς. Αλλά το σημαντικότερο για μας ποιο είναι? Να μην κουβαλάμε στην πλάτη μας αιτίες
επώδυνης ταλαιπωρίας από το Θεό. Να κουβαλάω στην πλάτη μου τους καιρούς τους κακούς. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή. Σε αυτά τα χρόνια με φέρει ο Θεός. Δόξα στο Θεό, γιατί έχω ελπίδα ότι θα έρθει να με πάρει ο Κύριος. Να κουβαλάω στην πλάτη μου το σώμα μου που αρρωσταίνει. Τι να κάνω, αυτό είναι. Να κουβαλάω στην πλάτη μου το σταυρό μου. Αλλά να κουβαλάω στην πλάτη μου και την παράβαση, την αμαρτία, την ανομία και το δόλο είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και μάλιστα να μην το έχω καταλάβει ακόμη. Να μην το έχω καταλάβει, το κατανοήσει. Τι κουβαλάω στην πλάτη μου. Γι' αυτό η αφετηρία είναι: Κύριε, σε παρακαλώ, δείξε μου αυτά που δεν βλέπω. Δώσε μου να καταλάβω αυτά που δεν έχω καταλάβει. Και τότε, με τα πάσης βεβαιότητας ο Θεός, άμεσα ή ενευθέ το χρόνο, και πάλι από το Λόγο του Θεού αλλά και από την εμπειρία μου σας λέω, είτε άμεσα είτε ενευθέ το χρόνο, θα έρθει ο Θεός και θα μου δείξει τα χάλια μου. Ενώ όταν μου δείχνει τον άλλονε, μου δείχνει το αγαθόν που έχει. Όταν έρχεται σε μένα μου κρύβει το αγαθόν που έχω, γιατί θα έχω κάτι κι εγώ, και μου φανερώνει τα χάλια μου. Γιατί αν μου δείξει ο Θεός το αγαθόν που έχω, τότε θα γίνω αερόστατο. Όταν όμως μου δείξει τα χάλια μου που έχω, γιατί πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού, τότε λέω ήμοι ο τάλας. Ξέρετε τι έβλεπε ο Ισαΐας? Όλες τις αμαρτίες των άλλων, όλες. Και φώναζε και προφήτευε δια Πνεύμα του Αγίου: ουέ εις αυτόν, ουέ εις εκείνον, ουέ εις τον άλλον, ουέ σε όλους. Και όταν ήρθε η παρουσία του Θεού, είπε: ουέ εις εμέ, ω κακομύρης, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Αυτό που δεν το είχε δει. Και γιατί ήταν ακαθάρτων χιλέων? Γιατί έλεγε όλο για τους άλλους. Συλλογιζότανε όχι τα αγαθά, όπως είπαμε χτες, τα έφημα, τον έπαινο, αλλά συλλογιζότανε όλα τα άσχημα. Και μετενόησε. Αλλά όταν ήρθε στην παρουσία του Θεού, που είναι το ζητούμενο σήμερα, να αρθόμαστε, να έρθουμε στην παρουσία του Θεού, για να φωνάξουμε, και θα φωνάξουμε με τα πάσης βεβαιότητος: αλίμονο σε μένα τον καημένο, χάθηκα. Όταν είδε τα χάλια του. Αυτή λοιπόν, ξαναλέω, είναι η αφετηρία, το ξεκίνημα της προσευχής μας. Και αφού λοιπόν έρθει ο Θεός κατά χάριν να μας δικαιολογήσει όλους τους άλλους και να μας τους επενέσει κιόλας και να μας φανερώσει τα δικά μας τα χάλια, για να μας βοηθήσει να ταπεινωθούμε, όχι να μας ταπεινώσει, χαθήκαμε αν μας ταπεινώσει ο Θεός, αλλά να μας βοηθήσει εμείς να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας και την καρδιά μας, τότε πρέπει να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση. Να πούμε εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί, όχι τις λίγες, τις μικρές, τις πιθανές παραβάσεις μου, όλες τις παραβάσεις μου. Γιατί ο Κύριος μόνο μπορεί να συγχωρήσει την ανομία μου και την αμαρτία μου. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος που κάποια δόγματα υποστηρίζουν ότι πρέπει να πας να εξομολογηθείς σε ανθρώπους. Να πας να συζητήσεις με ανθρώπους. Όχι να εξομολογηθείς να σου συγχωρέσουν τις αμαρτίες.
αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Εγώ τη μόνη αμαρτία που μπορώ να συγχωρήσω σε σένα είναι αυτή που έκανε σε μένα. Και έχω χρέος να το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να σου συγχωρήσω την αμαρτία που έκανε σε εκείνον, στον άλλον, στον εαυτό σου. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Αλλά προσέξτε, η εξομολόγηση δεν φτάνει. Λόγος του Θεού λέει, ο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί. Με την εξομολόγηση την εγκαταλείπεις κιόλας την αμαρτία σου. Γιατί αν τον εξομολογηθώ και την ξανακάνω, τι όφελος. Εάν ξαναπέσω, τότε πάλι θα ξαναομολογηθώ. Θα ξαναεξομολογηθώ. Αλλά αν όμως το επαναλαμβάνω, τότε είμαι εκ των αμαρτανόντων εκουσίως. Και αν αμαρτάνω εκουσίως και εξομολογούμε, αλλά χωρίς να παρετούμε ή χωρίς να ζητάω βοήθεια να παρετηθώ, τότε εκεί δεν υπάρχει έλεος. Μπορεί να σε ελεήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει έλεος. Το έλεος στη ζωή μας έρχεται όταν εξομολογούμεθα εις τον Κύριο τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, τις καταδικάζουμε και αν δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε, ζητάμε από το Θεό με τα δακρύων να μας βοηθήσει και να μας ελευθερώσει, γιατί αυτή η αμαρτία την οποία δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε είναι πάθος. Και το πάθος μόνο ο Χριστός, στο πάθος μόνο ο Χριστός μπορεί να φέρει ελευθερία. Άρα λοιπόν αμαρτία εξ αδυναμίας εκπτώσεως και άλλο εκ πάθους που είναι μόνιμη, και εκεί ζητάμε με τα δακρύων βοήθεια να μας ελευθερώσει ο Θεός. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή την απόφαση, ή να το πιάσω από την αρχή, εάν δεν έχω καταλάβει τις παραβάσεις μου, τις αναμνίες μου, τις αμαρτίες μου, το δόλο μου, την πονηριά μου, την υποκρισία μου, το ψέμα μου, τότε θα παλιώσουν τα οστά μου. Ξέρετε τι θα πει θα παλιώσουν τα οστά μου? Εάν τα οστά φθαρούνε, οι γιατροί το λένε οστεοπόρωση. Αν τα οστά φθαρούνε, τότε ο άνθρωπος διαλύεται. Διαλύεται. Κομματάκια γίνεται. Και δεν μιλάει για τα οστά του σώματος, ο Λόγος του Θεού, μιλάει για πολύ χειρότερο, για τα οστά της ψυχής και του πνεύματος, για τον εσωτερικό άνθρωπο. Θα παλιώσουν τα οστά. Θα ολολίζεις, θα κλαις όλη την ημέρα. Δεν θα βρίσκεις παρηγοριά. Δεν θα βρίσκεις ανάπαυση. Θα γκρινιάζεις, θα υποφέρεις όλη την ημέρα. Και τη νύχτα το χέρι του Κυρίου θα είναι βαρύ απάνω σου. Όχι αναπαυτικό, θα σε καταβαρύνει η ενοχή σου. Αυτό είναι το χέρι του Θεού. Στον ένοχο το χέρι του Θεού είναι η ενοχή. Είναι η συνείδηση. Είναι η τύψη. Είναι η σκλαβιά του μη ελεύθερου. Βαρύ το χέρι του Κυρίου τη νύχτα και δροσιά δεν θα βρίσκεις τη ζωή σου. Κάψα. Φούντωση. Και πάλι δεν μιλάω για τον εξωτερικό, αν και αυτός επηρεάζεται άμεσα, αλλά για πολύ χειρότερη κατάσταση στον εσωτερικό άνθρωπο. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να κατανοήσουμε τις παραβάσεις, τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, την πονηριά μας, την έλλειψη αγαθοσύνης μας, να το πω καλύτερα και πιο γλυκά, για να ακολουθώντας το Λόγο του Θεού μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε, ώστε να ελευθερωθούμε. Είναι απόλυτη ανάγκη, γιατί
μας δίδεται η ευκαιρία η ζωή μας να αλλάξει προς το βέλτιστον, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, ή να χάνουμε την ευκαιρία και να περπατάμε από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Γι' αυτό λέω είναι η βασική αρχή της επιστήμης κυβερνήσεως του εαυτού μας, αλλά και του περιβάλλοντος μας, αλλά και όλων όσων επηρεάζουμε εν γέννη. Η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας. Ξέρεις τι θα πει να είσαι ταλαιπωρημένος από την αμαρτία σου και όποιον αγγίζεις να τον διαλύεις. Να τον διαλύεις. Κρίνοντας, κατακρίνοντας, αγριεύοντας ή το φοβερό. Εμένα δεν με ευλογεί ο Θεός. Εγώ δεν έχω δει τίποτα καλό από το Θεό. Μην τα βάζουμε με το Θεό ποτέ. Τα ακούω μερικές φορές και το λένε κάποιοι από εδώ μέσα, ελάχιστοι. Και φοβάμαι, λέω, τι συνέχεια καλή μπορεί να έχει αυτός ο αδελφός ή αυτή η αδελφή. Ο Θεός είναι αγαθός, αμήν αδελφοί. Αγαθός, είναι πολυέλεος, είναι πολυεύσπλαχνος, είναι εκτήρμων, ελεήμων, συγχωρητικός, μακρόθυμος. Αρέσκεται να ευλογεί. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια και η ζωή αιώνιων. Ποτέ δεν φταίει ο Θεός. Αν κάποιος φταίει, είσαι εσύ και εγώ. Εμείς φταίμε. Για οτιδήποτε εμείς φταίμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που είναι ζωντανός, ακούει την προσευχή μας και μας απαντάει, γιατί θέλει να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Θέλει να μετανοούμε καλύτερα και να διορθωνόμαστε. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να κατανοούμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και άμεσα να μετανοούμε, προσθέτοντας στο τέλος και ότι άλλο δεν έχω καταλάβει δίδαξόν με και μετανοώ εκ των προτέρων. Γιατί? Γιατί τότε θα είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Αλλιώς χώρισμα υπάρχει μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, και του ανθρώπου. Η αμαρτία του, η παράβασή του, η ανομία του, γνωστή ή άγνωστη, αντιληπτή ή μη αντιληπτή. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, δια τούτο, μόνο όταν εξομολογηθεί τις αμαρτίες του όλες, δια τούτο πας όσιος, και ποιος είναι όσιος? Ο αφιερωμένος στο Θεό. Άγιος ποιος είναι? Ο ξεχωρισμένος από το Θεό μέσα από την αμαρτία, που ξεχωρίζει και τον εαυτό του από τον κόσμο. Όσιος είναι ο προσκολλημένος προς το Θεό, ο αφιερωμένος προς το Θεό. Γι' αυτό κάθε αφιερωμένος προς το Θεό μπορεί να προσεύχεται στον Θεό μόνο σε καιρό προσήκοντα πρέποντα. Πότε? Όταν είναι ελεύθερος από όλα, ελευθερωμένος από όλα, αφιερωμένος στο Θεό χωρίς χώρισμα την αμαρτία του μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τότε μόνο όσιος μπορεί να προσεύχεται, αλλά πότε? Στον προσήκοντα καιρό, στον πρέποντα καιρό. Αφού δηλαδή προηγούμενα τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του. Με αποτέλεσμα, εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, να μην εγγίζουν αυτόν. Άρα στο απειρόβλητο του διαβόλου είναι. Όσοι και αν ξεσηκωθούν εναντίον του θα πέσουνε. Ό,τι και να κάνει ο διάβολος θα είναι νικημένος. Ό,τι και να κάνουν τα παιδιά του διαβόλου θα είναι αποτυχημένα. Ουδέν όπλων κατασκευαστέ εναντίον του θα ευωδώνεται.
γιατί είναι όσιος και προσεύχεται τον κατάλληλο χρόνο. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πει με πίστη στο Θεό, με εμπιστοσύνη στο Θεό, «Κύριε, εκ πείρα σου λέω, είσαι η σκέπη μου, είσαι η σκέπη μου. Δεν θα γίνεις η σκέπη μου, είσαι η σκέπη μου. Είσαι, εφροντίζεις, με ρημνάς. Είσαι η σκέπη μου, γι' αυτό θα με φυλάς από κάθε θλίψη και γι' αυτό θα με περικυκλώνεις στη ζωή μου η αγαλίαση της λυτρώσεώς σου». Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, αδελφοί. Δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης αυτός ο ψαλμός. Είναι δια Πνεύματος Αγίου και σας προτρέπω να πάτε στους Ρωμαίους, δεν θα το κάνω εγώ τώρα, στο Δέλτα κεφάλαιο, να δείτε τι ωραία που το εξηγεί στο 7 και στο 8 εδάφιο αυτά τα οποία λέμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Απλώς διαβάζω λίγο. «Καθώς ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμό του ανθρώπου στον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων». Μιλάει λοιπόν για τη δικαιοσύνη της πίστεως, για τη δικαιοσύνη που δεν προέρχεται από τα έργα μας. Και λέει το ψαλμό μάλιστα, «Μακάρι εκείνη τον οποίον συνεχωρήθησαν οι ανομίε» κλπ. Γι' αυτό λέω ότι αυτός ο ψαλμός είναι της Καινής Διαθήκης, δεν είναι του νόμου. Με αυτόν τον ψαλμό δεν διδάσκει ο Θεός να ζητήσουμε την εκ του νόμου δικαιοσύνη, αλλά να απολαύσουμε την εκ της πίστεως δικαιοσύνη. Μιλάει δηλαδή για δικαιοσύνη ανθρώπων, για δικαίους που οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι πάνω τους. Διαβάστε το Δέλτα κεφάλαιο να δείτε τι ωραίο που το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος σε αυτό το ψαλμό. Με εμπιστοσύνη λοιπόν ο όσιος άνθρωπος του Θεού, και επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο όσιος άνθρωπος του Θεού, ο αφιερωμένος στο Θεό. Ο αγιασμένος είναι αυτός που ο Θεός τον βγάζει και διατηρεί τον αγιασμό του. Ο όσιος είναι ο αφιερωμένος, αυτός που ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό. Άλλο σε βγάζει ο Θεός, που είναι μυστήριο μέγα, από το σκότος το θαυμαστό αυτού φως, και άλλο εσύ πλησιάζεις το Θεό, αφιερώνεσαι στο Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, πλησιάσατε στον Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Αφιερωθείτε δηλαδή στο Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Ταυτόχρονα αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει. Και πώς αντιστέκομαι? Με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, με την εξήτηση αυτά που μου κρύβει ο διάβολος να μου τα φανερώσει ο Θεός. Γιατί ο διάβολος κρύβει την αμαρτία από τον άνθρωπο. Την καλύπτει. Δεν είναι και τίποτα δα. Πόσες φορές δεν το έχω ακούσει αυτό? Μην είσαι και έτσι. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δεν μιλάμε για νόμο. Μην είσαι νομικιστής. Αλλά ο χριστιανός δεν έχει νόμο. Έχει την διαπίστεως δικαιοσύνη, αλλά είναι αφιερωμένος στο Θεό. Όσιος. Όσιος δεν είναι νομικιστής. Όσιος είναι αφιερωμένος στο Θεό. Ποιος ήταν αφιερωμένος στο Θεό στην Παλαιά Διαθήκη? Ο Ναζιραίος, στον οποίον ευαρεστείται ο Θεός. Ποιος από μας είναι όσιος? Ο αφιερωμένος. Αυτός δηλαδή που ξέρει τα χάλια του, ξέρει ότι έχει και δεν τα ξέρει, και πηγαίνει στο Θεό να το αφανερώσει για να μετανοήσει. Πηγαίνει πάντοτε σαν ένοχος προς το Θεό.
και απολαμβάνει αυτό που λέει ο Δαβίδ: «Συ είσαι η σκέπη μου». Εγώ δεν μπορώ να το πω, έχω κάνει πολλά λάθη. Ξέρεις, θα πει να λες με πίστη, όχι πίστη φαντασίας, πίστη αληθείας, «Συ είσαι η σκέπη μου». Γιατί? Γιατί απάνω μου δεν βλέπω τίποτα πια, δεν βλέπεις τίποτα πια. Δεν υπάρχει κανένα χώρισμα ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Σε πλησιάζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ό,τι πρόβλημα έχω, το δίδαξέ μου το να το διώξω από πάνω μου. «Συ είσαι η σκέπη μου». Γι' αυτό θα με φυλάς πάντοτε από θλίψεως. Και πάντοτε θα με περικυκλώνει η αγαλίαση της σωτηρίας σου. Και τότε ο Θεός έρχεται σε αυτόν τον άνθρωπο και του λέει πράγματα που δεν θα τα βρείτε σε άλλο μέρος της γραφής. Όλα μαζί συγκεντρωμένα, περιγεγραμμένα. Δεν θα τα βρείτε σε άλλο μέρος της γραφής. Και αυτά ισχύουν μόνο για αυτόν τον άνθρωπο. Ποιον? Τον Όσιο. Εγώ πλέον τώρα αναλαμβάνω τη ζωή σου. Πλήρως. Εγώ τώρα πια είμαι αυτός που σε καλύπτω, είμαι η σκέπη σου. Εγώ θα σε συνετίσω. Δηλαδή, εγώ θα σου αποκαλύπτω τι πρέπει να κάνεις. Δεν θα σου δίνω μόνο σοφία που έχεις, γιατί είσαι φοβούμενος στο Θεό, αλλά θα σου δίνω σύνεση. Δεν θα σου φανερώνω μόνο τα πράγματα, αλλά θα σου δείχνω και τον τρόπο που θα τα εκτελείς και τη δύναμη για να τα εκτελείς. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει εσύ να περπατάς. Κοιτάξτε, σχέση του παντοδυνάμου Θεού με τον άνθρωπο. Τέλεια, πλήρης. Ποιον άνθρωπο όμως? Τον Όσιο. Τον αφιερωμένο. Όχι με τον χριστιανό, τον οποιοδήποτε, τον αναγεννημένο, τον βαφτισμένο με πνευμάγιο, τον υπηρέτη, τον κήρυκα, τον... Τι θέλετε να πω άλλα? Ποια είναι τα καλύτερα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα στην πνευματική του ζωή? Δεν μιλάει για αυτόν, μιλάει για τον Όσιο. Τον άνθρωπο τον αφιερωμένο που ξέρει να πλησιάζει το Θεό σαν ένοχος και συνεχίζει πάντοτε να τον πλησιάζει. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω, θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Και ο οφθαλμός μου θα είναι πάντοτε πάνω σου για να σε προστατεύω. Αυτά δεν θα τα διαβάσετε σε κανένα άλλο μέρος της γραφής. Ένα-ένα μπορεί να τα βρείτε. Όλα μαζί, μόνο ο Λόγος του Θεού τα αναφέρει στον Όσιο, ο οποίος είναι δίκαιος με τη δικαιοσύνη της πίστεως. Ποιος θα ζήσει? Ο δίκαιος εκ της πίστεως αυτού. Και δίκαιος ποιος είναι? Αυτός που του συγχωρέθη η αμαρτία. Το εσκεπάστη η παράβαση. Ο Κύριος δεν λογαριάζει σε αυτόν την ανομία του, και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος, γιατί το έχει αφαιρέσει ο Κύριος. Τον ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να γίνω ένας τέτοιος άνθρωπος. Και θα τολμούσα να πω και κάτι. Και αυτό δεν είναι να με κάνει ο Θεός, που μπορεί να με κάνει. Και θα με κάνει, θα με βοηθήσει να γίνω όμως. Γιατί το θέλω. Το επιθυμώ. Αναγνωρίζω ότι αυτό είναι η πολυειδής χάρη του Θεού. Αυτό είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλω να με συνετίζεις, Κύριε. Να με διδάσκεις πάντοτε την οδόν στην οποία πρέπει να περπατώ. Θέλω να με συμβουλεύεις, Κύριε. Και η οφθαλμή μου να είναι πάνω σου. Υπάρχει πιθανότης ο άνθρωπος, αδελφοί, αυτός να αδικηθεί από το Θεό? Να αδικηθεί από τους ανθρώπους? Η
Υπάρχει ο άνθρωπος αυτό, περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να κάνει λάθη? Υπάρχει ο άνθρωπος αυτός περίπτωση να ταλαιπωρείται από το Θεό για διόρθωση? Τι διόρθωση, αφού μόνος του πάει και διορθώνεται, αφού μόνος του πηγαίνει και τακτοποιείται? Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού να μας πει: προσέξτε, μη γίνεστε ως ο ύπος ή ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμώ και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει εισέ, εσείς οι πιστοί, οι χριστιανοί. Μη γίνεστε σαν το άλογο και σαν το μουρμουλάρι που δεν έχει σύνεση να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται κοιμώ και χαλινό. Χυμάζεται κοιμώ και χαλινάρι. Πώς το λένε, παροπίδες δεν το λένε? Το λέω καλά? Παροπίδες και χαλινάρι. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Να, ο χριστιανός λοιπόν που τον αγαπάει ο Θεός και τον αναγκάζει να τον πλησιάζει με παροπίδες και με χαλινάρι. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη γίνεστε εσείς οι χριστιανοί έτσι, σαν το άλογο ζώων, σαν το μουλάρι το πεισματάρικο, σαν το άλογο που έχει δύναμη και τρέχει αλλά δεν ξέρει που τρέχει. Όπου τύχει τρέχει. Τρέχει στον αέρα. Εάν δεν του βάλεις κοιμό και χαλινό, δεν πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Αυτός είναι ο χριστιανός που τρέχει. Πάει εδώ, πάει εκεί, αλλά δεν φτάνει ποτέ. Κουράζεται χωρίς αποτέλεσμα. Αγωνίζεται χωρίς νίκη. Γιατί είναι σαν το άλογο και σαν το μουλάρι, που χρειάζεται κοιμό και χαλινό. Και αυτό θα το κάνει ο Θεός αν χρειαστεί. Αλλά υπάρχει η άλλη οδός, του ανθρώπου του συνετού, του όσιου. Εάν είσαι όμως σαν το άλογο και σαν το μουλάρι, που χρειάζεσαι κοιμό και χαλινό, κάποτε θα ξεφεύγεις και θα πέφτεις σε ασέβεια. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί, ο χριστιανός να είναι σαν το άλογο και σαν το μουλάρι και να καταντάει μερικές φορές και ασεβείς? Πολλές οι μάστιγες του ασεβούς. Μόνο εις τον ελπίζοντα επί Κύριον θα έλεος θα τον περικυκλώνει. Και πώς φαίνεται ότι ελπίζω στον Κύριο? Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, λέω, ο ελπίζων εις τον Κύριον μοιάζει με το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, γιατί το λέει η Γραφή. Αλλά εδώ μας φανερώνει ο Θεός ποιος είναι ο ελπίζων εις τον Κύριο. Στον ελπίζοντα υπάρχουν μεγάλες υποσχέσεις, αλλά ποιος είναι? Ο όσιος είναι ο ελπίζων εις τον Κύριο. Ο αφιερωμένος στο Θεό, γιατί αφιερώνεται επειδή ακριβώς ελπίζει στον Κύριο. Οι δε δίκαιοι θα γάλλονται, θα εθραίνονται στον Κύριο και θα λαλάζουν και θα δοξολογούν το Θεό πάντοτε. Αλληλούια. Το ξαναλέω αυτό που λέει η Γραφή: εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε οι δίκαιοι. Εάν δεν είσαι δίκαιος, ούτε θα εφραίνεσαι ούτε θα αγάλεσαι εις τον Κύριον. Θα γκρινιάζεις, θα οικετεύεις, θα φωνάζεις. Όχι ότι αυτό δεν είναι καλό, αλλά το κακό ποιο είναι? Χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά αλλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Και ποιοι είναι οι ευθύς στην καρδία? Αυτοί που έχουν καρδία κατά την καρδία του Θεού. Ποιος είναι ο δίκαιος και ο ευθύς? Ο όσιος. Γιατί είναι δίκαιος και ευθύς? Γιατί του συνεχωρήθη η αμαρτία, η απαράβασης, του εσκεπάστη η αμαρτία. Ο Κύριος δεν λογαριάζει σε αυτόν ανομίαν
και στο πνεύμα του δεν υπάρχει δόλος. Αυτός είναι ο δίκαιος και ο ευθύς στην καρδία, στον οποίον ευαρεστείται ο Θεός και ο οποίος βρίσκει χάρη και έλεος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον εμπιστεύεται, δια το οποίο ο Θεός δοξάζεται και τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί εις μεγαλύτερην δόξα και έπαινο του. Ο αφιερωμένος. Και ο αφιερωμένος δεν είναι αυτός που αφήνει μακριά μαλλιά όπως στην Παλαιά Διαθήκη τότε, είναι αυτός που πηγαίνει στον Κύριο ως ένοχος, ρωτάει για να μάθει τι είναι αυτό που δεν βλέπει και βλέπει ο Θεός, ρωτάει για να μάθει τι είναι αυτό που δεν έχει καταλάβει αλλά ξέρει ο Θεός, με πρόθεση να εξομολογηθεί, να μετανοήσει και να αφαιρεθεί από πάνω του κάθε παράβασης, αμαρτία, ανομία και δόλος. Και τότε μπαίνει στην κατηγορία των οσίων ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός συνετίζει, τους οποίους ο Θεός διδάσκει την οδόνη στην οποία πρέπει να περπατήσουν, τους οποίους ο Θεός συμβουλεύει και τους οποίους ο Θεός προστατεύει. Όσιος άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος άνθρωπος στον Θεό. Ο Θεός να μας κάνει, αλλά και εμείς να γίνουμε. Αμήν. Μπορείς να πεις αμήν, αδερφέ? Αμήν, Χριστέ μου, αμήν.